Ορθοδοξία και βιωματικέ εμπειρίε. Στελέχη, απόφοιτοι και φίλη του ενοριακού έργου του Αγίου νήλου Πυρεό επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας. Αγαπητοί ακροατές της Πυραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Το γεροντικό της λαβριωτικής ερήμου του Αγίου Όρους και κυρίως της Δευτέρας τη τάξη σκήτης της Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων περιλαμβάνει οσίους, οσιομάρτυρες και αναρέτους ασκητές παλαιοτέρους και νεωτέρους. Η περιοχή είναι αγιασμένη. Σε αυτήν ασκήθηκαν όσιο Πέτρο ο Αθωνίτης, ο όσιο Μάξιμο ο Καυσοκαλυβίτη, όσιο Αφανάσιο ο Αθωνίτη, ο Ιδρυτή τη Μεγάλη Λαύρα, ο Όσιος Σακάκιος, ιδρυτής των Καυσοκαλυβίων και πολλοί άλλοι ενάρατοι ασκητές. Σήμερα, η σκήτη της Αγίας Τριάδος διανύει τον 4ο αιώνα από τις τη συντρίσεώς της και υπάρχουν 30 καλύβες ησυχαστήρια που κατοικούνται από 40 σκητές οι οποίοι παραμένουν συνεχιστές της παραδόσεως τόσο στην ασκητική ζωή όσο και στις εκκλησιαστικές τέχνες αφού ως γνωστόν κάθε ασκητής ασκεί και το εργοχειρό του για να ζήσει. Ένας μεγάλος, ενάρετος ασκητή ασκητής, ησυχαστής, που θα σας παρουσιάσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, υπήρξε ο Παπαχαρίτων ο Πνευματικός, που ασκήθηκε σε αυτήν την περιοχή τον 19ο αιώνα. <Τι> Με το πρόσωπον αυτού δεν εξωμολογήσει και σαλμί αλλάξω αυτό. Παλαιό! Ο Απαχαρίδων γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου του 1836 στο μεγάλο κεφαλόβρισο των Τρικάλων Θεσσαλίας. Ο πατέρας του ήταν αιρέας και το υπονιμό του ήταν Παπαδόπουλος ή Παπαγεωργόπουλος. Αυτός του ενέπνευσε την αγάπη στη Θεία Λατρεία. Σπούδασε στα Τρίκαλα μεταξύ των ετών 1844 με 1852 και μετά το 1854 ποθώντας να γίνει μοναχός πήγε στο πέτρινο δάσο των μετεώρων που ήταν κοντά του. Προσπαθούσε να μιμηθεί τους Αγίους. Στο αναλόγιο των εκκλησιών ακουμπούσε και μελετούσε το ρολόγιο και το ψαλτήριο. Το 1857 πήγε στο Άγιον Όρος όπου έγινε ερασοφόρος μοναχός, ονομαστής Χαρίτων. Κατά το 1865 αναχώρησε για τους Αγίους Τόπους και τη Μονή Σινά, όπου έγινε σταυροφόρος μοναχός. Στο Σινά παρέμεινε πέντε χρόνια και άρχισε να αναζητά γνώσεις από την περίφημη βιβλιοθήκη της Μονής, αντιγράφοντας καλλιγραφικά πολλά χειρόγραφα, αριόμενος διδάγματα και παραδείγματα από τη ζωή των Αγίων. Ο λόγιος και φιλομαθής διάβασε και αφομοίωσε πλήθος βιβλίων χειρογράφων ή παλαιών εντύπων στα διάφορα μοναστικά κέντρα που κατά καιρούς έζησε αντέγραφε λόγου χάριτο και ό,τι άλλο τον βοηθούσε στην πνευματική του πρόοδο. Το 1870, οπλισμένος πλέον καλά πνευματικά, πέταξε ξανά για το περιβόλι της Παναγίας. Τον φιλοξένησαν στην αφιλόξενη έρημο τα σπήλαια του Οσίου Νίλου, του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου, η έρημος του Αγίου Βασιλείου, η Κερασιά και το Καρμήλιον Όρος. Μέχρι το 1872 έμεινε στο μοναστικό οικισμό του Αγίου Βασιλείου που είναι ψηλά στους πρόποδες του Άθωνα. Στα 1872 γίνεται μεγαλόσχημος μοναχός στο κελί του Αγίου Νίλου του Μυροβλήτου που βρίσκεται στην περιοχή των Καυσοκαλυμίων λίγο πιο ψηλότερα από τον γέροντα ιερόθεο τον Πάτμιο πρώην ξενοφοντινό. Μεταξύ των ετών 1873 με 1877 κοινοβίασε στη Μονή Κωνσταμονή του, όπου και έγινε πνευματικός τους. Στην περίοδο συνέχεια μέχρι το 1880 εμαθήτευσε κοντά στον περίφημο ασκητή Γέροντα Χατζηγιώργη. Η μαθητεία του κοντά του τον προετοίμασε και τον καταστόλισε τόσο με το χάρισμα της προσευχής όσο και της διακριτικής αγάπης, αρετές που ελκύουν και αναπαύουν κάθε ψυχή. Γύρω στο 1877 με τον βρίσκουμε στο κελί του Αγίου Αρτεμίου κοντά στον Άγιο Νείλο. Από το 1889 μέχρι το τέλος της ζωής του ασκήθηκε στο σπήλαιο του Αγίου Θανασίου όπου έδρασε ως πνευματικός. Εκεί απέκτησε τετραμελή συνοδεία και αντέγραψε πλήθος χειρογράφων. Η υποτακτική της συνοδείας του ήταν ο ιερομόναχος Κοσμάς με τον αφτάδελφο του Δαμιανό, ιεροδιάκονο, και οι μοναχοί Αθανάσιος και Χαρίτων. Οι πολλές του μετακινήσεις οφείλονται στη συνεχή αναζήτηση ησυχία. για περισσότερη προσευχή. Περί τα εκατό υπολογίζονται τα χειρόγραφα βιβλία που προέρχονται από το χέρι του. Σε αρκετά από αυτά, όπως το Μέγα Γεροντικό ή το Αλαυσαϊκό, έκανε όχι μόνο διορθώσεις, αλλά και προσθήκες δικές του, που δείχνουν τη μεγάλη μορφωσή του και την λογιότητά του. Αλλά και ο σημνογράφος και γνώστης του τυπικού της Εκκλησίας άφησε τυπικές διατάξεις για μεγάλες εορτές και έγραψε δικές του ακολουθίες. Από την ιμενογραφία του, ενδεικτικά θα αναφέρουμε το πρώτο από τα οκτώ τροπάρια που έγραψε ο Παπαχαρίτων, τα οποία ζωγραφίζουν την ολοκληρωμένη πνευματική κατάσταση του αγωνιστή μοναχού και ψάλλονται σε πρώτο ήχο όπως το προσώμιο των ουρανίων ταγμάτων. Την αγρυπνίαν αγάπα, αν δάκρυα, ευχάς και ψαλμοδίας, και γραφών την μελέτη, γενού ταπεινόφρον και γαλινός και των τύφων απόρριπτε, δηλαδή την αναλαζονία, την αφροσύνη. Μη σε νικήσει ο και τον παθών ακρασία η ψυχόλεθρος, η ακρασία, η ακράτεια των παθών που είναι καταστροφή της ψυχής. Άφησε εποχή ο άριστος και έμπειρος πνευματικός εστερέωσε και βοήθησε πλήθος μοναχών και λαϊκών που δέχτηκε στους τόπους που κατά καιρούς ασκήτεψε. Τον προσκαλούσαν για εξομολόγηση ιερές μονές του Αγίου παντελεήμονος των Ρωσικών, της Μεγής της Λαύρας, του Κοτουλουμουσίου και της Κωνσταμονίτου. Μεγάλη και η προσφορά του και η διακονία του στο μυστήριο της μετανοίας εξομολογήσεως. Μεγάλη όμως και η προσφορά του στην Εκκλησία γενικότερα, με τον πλούτο των αντιγράφων βιβλίων και χειρογράφων που προαναφέραμε. <Τι> που ήταν η έρημο του Αγίου Βασιλείου. Όμω, σαν γνήσιο υπηρέτη του Χριστού, έθετε πάντα πάνω από όλα το θέλημα του Θεού. Έτσι, κάμφθηκε από τι παρακλήσει των λαυριωτών πατέρων, άφησε την αγαπημένη του έρημο και με τη συνοδεία του εγκαταστάθηκε στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου, στην περιοχή τη Βίγλα τη Μεγίστη Λάβρα. Ήταν επιβεβλημένο να μεταβεί εκεί για τις ανάγκες όχι μόνο των μοναχών αλλά και των λαϊκών οι οποίοι είχαν ανάγκη από εξομολόγηση και πνευματική καθοδήγηση. Η ζωή στα σπήλαια ήταν συνεχής αγρυπνία και προσευχή και σήμερα δηλαδή. Στον Άγιο Νήλο όταν ήταν όλη την ημέρα εργαζόταν με τους πατέρες των Ελαιώνα και στις άλλες αγροτικές εργασίες του κελιού νίστευε πολύ και δεν αναπαυόταν σε κρεβάτι αλλά αγρυπνούσε στο στασίδι. Ο γέροντάς του, ιερόθεος ο Πάτμιος που τον προαναφέραμε, τον συμβούλευσε να πάρει κελί στον Άγιο Βασίλειο, διότι με τέτοια σκητική ζωή που βίωνε, δεν ήταν δυνατό να ζήσει στον Άγιο Νείλο. Υπέμεινε στα ασθένειες και πειρασμούς, καθώς και πολλές δαιμονικές επιθέσεις. «Οι ασθένειες καθαρίζουν τα πάθη της ψυχής», έλεγε. Στο σπήλαιο όμως του Αγίου Θανασίου, πολύ πολεμήθηκε από τον διάβολο, που εκτός των άλλων του έριχνε βράχια μπροστά στην σπηλιά για να τον σκοτώσει. Τότε ενέτεινε την προσευχή του και την νηστεία και ξεπέρασε όλες τις δοκιμασίες. Παράλληλα καθοδηγούσε, νουθετούσε και στήριζε τους υποτακτικούς του στην αρετή, κυρίως όμως με το παράδειγμά του, την Αγία Ζωή του. Αναφέρει βατοπαιδινός μοναχός. Το τυπικό του ήταν ασκητικό και ησυχαστικό. Έτρωγαν μια φορά την ημέρα αλάδωτο. Το συνηθισμένο του φαγητό ήταν φαλουσ, φασουλόζουμο με παξιμάδι. Αλλά για περισσότερη ησυχία εφάρμοζαν το τυπικό του Αγίου Παχωμίου. Έπαιρνε ο καθένας το πιάτο του και έτρωγε στο κελί του μόνος του. Ο Παπαχαρίτων, όπως και στον Άγιο Βασίλιο, έτσι και στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου, καθημερινά μετά τον κανόνα που έκανε ο καθένας μοναχός στο κελί του, διάβαζαν την ακολουθία τους όλοι μαζί στην εκκλησία και κατόπιν γινόταν η Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσι της Παναγίας της Εγκυήτριας, εκτενέστερη ίσως και από αυτή των μοναστηριών. Για να μην χάνεται η ευλογημένη κατάσταση της νοεράς προσευχής και για να μην υπάρχει πνευματική χαλάρωση Απέφευγαν να πηγαίνουν σε πανηγύρεις και σε άλλες εκδηλώσεις αγιορείτικων σκηνομάτων. Οι έξοδοι από το σπήλαιο ήταν πολύ σπάνιες. Ήταν όλοι τους νυπτικοί πατέρες. Ο ένας δεν έβλεπε τον άλλον την ημέρα. Προσευχή, διακονήματα και ο παπαχαρίτων αντέγραφε χειρόγραφα. Ο παπαχαρίτων ζούσε κρυφή ζωή είχε φροντίσει να μην μαθαίνει κανείς λεπτομέρειες από το βίο του. Ήταν πολύ νυπτικός και έγκριστος. Δεχόταν μόνο για εξομολόγηση. Όλοι δεν τον εσέβοντο. Κάποτε επισκέφθηκαν Ιταλοί επιστήμονες τη Μεγίστη Λαύρα και είχαν συζήτηση με τον ξακουστό πατέρα Αθανάσιο, με τα σπυρίδωνα Καμπανάο, το γιατρό. Αυτός, έχοντας σε ευλάβεια τον Παπαχαρίτονα, τους τον ανέφερε και εκείνοι ζήτησαν να τον επισκεφτούν γιατί ήθελαν κάποιον ο πατέρα στην έρημο να επισκεφτούν τους δέχτηκε συνομίλησε μαζί τους και έμειναν έκθαμβοι ύστερα είπαν στον πατέρα σπήρε τον Ακαμπανάου από όσα μας είπες είδαμε περισσότερα περνούσαν δύσκολα γιατί δεν αδέχονται ευλογίες από κανέναν παρά μόνο από τη μεγίστη λαύρα και ό,τι τους απέδιδε το εργό χειρό τους, η ραπτική. Κάποτε οι Ρώσοι επισκέφτηκαν τον Παπαχαρίτονα και του πρόσφεραν πολλά τρόφιμα, χρήματα και εκκλησιαστικά είδη, αλλά δεν τα εδέχεται για λόγους καλογερικής ακριβίας. Αγαπητοί ακροατέ, από την Πυραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μα, ακούτε την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικέ Εμπειρίε. Σήμερα αναφερόμαστε σε έναν μεγάλο ενάρετο ασκητή των Καυσοκαλυβίων, τον Παπαχαρίτονα, τον Πνευματικό. Συνεχίζουμε. Από τη ζωή του μακαριστού πνευματικού Παπαχαρίτονα θα αναφέρουμε δύο γεγονότα την αξιομήμητη μετάνοια ενός ληστού και τη θαυμαστή διάσωση του ιδίου και της συνοδείας του από το σεισμό του 1905. Στα χρόνια του Παπαχαρίτονα ζούσε και δρούσε στην πατρίδα του τη Θεσσαλία ένας φοβερός ληστής, περιβόητος για τα κακουργήματά του. Ο φιλάνθρωπος όμως και λέει μον Θεός, ο ετάζων νεφρούσε καρδίαν, τον επισκέφθηκε με τη θεία χάρη του, και τον έκανε να συναισθανθεί την απάνθρωπη ζωή του. Τον οδήγησε στο Άγιο Όρο, προκειμένου να συναντήσει τον συμπατριώτη του Παπαχαρίτονα, που τότε ασκήτευε στην έρημο του Αγίου Βασιλείου που προαναφέραμε. Η σεβάσμη επιβλητική προσωπικότητα και πνευματικότητα όμως του Παπαχαρίτονα ήταν τέτοια που τον σαγίνευσε και ο πρώην όχι μόνον εξομολογήθηκε σε εκείνον αλλά ήταν τόση η μετανιά του που του ζήτησε να τον κάνει μοναχό. Ο χαρισματικός παπαχαρίτων, διακρίνοντας την ειλικρινή μετανιά του και την αμετάκλητη απόφασή του, τον έκυρε όντως μοναχό με το όνομα Νικήτας και του όρισε ένα μικρό καλύβι να κατοικήσει. Εκεί αυτός ευλογημένος ακολουθώντας τις νουθεσίες του πνευματικού του παπαχαρίτωνα, ασκήθηκε με πραγματική αυταπάρνηση και συντριβή. Κάποτε ο πατήρ ζήτησε ευλογία από τον Παπαχαρίτονα να βάλει έναν κανόνα στον εαυτό του για να εξηλαιώσει το Θεό για τις πολλές αμαρτίες του, να επιτρέψει να τον φάνε οι ψήρες, όπως αυτός έφαγε σε εισαγωγικά, σκότωσε δηλαδή τόσους ανθρώπους με τα κακουργήματά του, και ο πνευματικός του το το επέτρεψε. Το δεύτερο περιστατικό είναι η θαυμαστή διάσωση του Παπαχαρίτονα και της συνοδείας του από το σεισμό του έτους 1905 με την άμεση βοήθεια της υπεραγίας Θεοτόκου της Εγκυήτριας της οποίας η θαυματουργή εικόνα φυλάσσεται από αιώνες στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου. Η εικόνα η οποία είναι αρίστης βυζαντινής τέχνης, κατά παράδοση βρισκόταν στο υπέρυθρο του ναού της Αναστάσεως του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα. Αυτήν κοίταξε κλαίουσα η Μαρία, η Αιγυπτία, και την έβαλε εγγυήτρια για την αποχή της από την προηγούμενη αμαρτωλή ζωή της και την συγκλονιστική και ειλικρινή μετανιά της. Η εικόνα αυτή θαυματουργικά βρέθηκε στο σπήλαιο, στο ακρότατο σημείο της Αθωνικής Χερσονήσου, ως που θεία νεύση βέβαια την βρήκε κατά το έτος 965 ο Όσιος Αθανάσιος Αθωνίτης, ο ιδρυτής του Αγιορείτικου Κοινοβιακού Μοναχισμού και τη μετέφερε στο καθολικό της Μεγίστης της Λαύρας για να προσκυνείται από όλους τους πατέρες. Όμως, παραδόξως η εικόνα έφευγε μυστηριωδώς και επανερχόταν στη θέση της στο σπήλαιο. Αυτό συνέβη δύο φορές. Τότε ο Όσιος Αθανάσιος κατάλαβε πως την εικόνα έπρεπε να την αφήσει στο σπήλαιο όπου πράγματι την άφησε και παραμένει από τότε εκεί και τιμάται ιδιαίτερος το Σάββατο του ακαθίστου τη της Πέμπτης Κυριακής των νησιών. Τα γεγονότα του σεισμού και του θαύματος της σωτηρίας, του Παπαχαρίτονα και της συνοδείας του, τα εξιστορεί ο μοναχός Αθανάσιος της συνοδείας του. Αναφέρει συγκεκριμένα. Κατά το έτος 1905 έγινε σε όλη τη χερσόνησο του όρους Άθου καταστρεπτικός σεισμός, ο οποίος κατέστρεψε πολλές σκήτες και κελιά τι οικονόμησε όμως η κυρία Θεοτόκος η εγγυητής εις το σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου είχαν τη συνήθεια οι πατέρες και ο πνευματικός ο Παπαχαρίτων ονομαζόμενος συγγραφέας του μεγάλου γεροντικού το οποίο βρίσκεται σήμερα εις την πλουσία βιβλιοθήκη της Καλύβης του ακαθίστου Ήμουνου της Θεοτόκου εν τη σκήτη της σκήτη τη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων να εγείρονται κατά την έκτη ώρα του μεσόνυκτιου με το βυζαντινό, δηλαδή στις 12 ακριβώ τα μεσάνυχτα, και να αναγυγνώσουν την ακολουθία του. Όμως, κατά την καταστρεπτική εκείνη νύχτα, με την πρόνοια της Θεοτόκου ο Παπαχαρίτων, σηκώθηκε μισή ώρα νωρίτερα και ξύπνησε και τους άλλους πατέρες και μπήκαν στο σπήλαιο γιατί τα κελιά τους ήταν έξω από το σπήλαιο, ενώ οι δύο της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου εντός και άρχισαν αμέσως την ακολουθία. Κατά δε την έκτη ώρα ακριβώ, στις 12 όπως είπαμε τα μεσάνυχτα, άρχισε να σύεται όλο το σπήλαιο και ο γκοδέστατη λύθη έπιπτον εκ των άνθρων βράχων μετά το σού του κρότου ώστε ενόμιζε κανείς ότι όλον το όρος διαρρήγνητον ως αν υποκρατήρος ηφαιστείου και ότι το πάνε χάνετο. Οι καταφερόμενοι δεόγκοι, οι βράχοι, παρέστηραν και τα έξωθεν του σπηλαίου κύματα των πατέρων μέχρι τις θαλάσσεις που απέχει περί τα 300 μέτρα. Τι ούτο τρόπος η κυρία Θεοτόκος, προστάτης και φρουρός, εσκέπασε αυτούς τα αυλαβείς εντός του σπηλαίου, χωρίς να υποστόσυν ουδέμιαν σωματικήν βλάβην. Όταν εξημέρωσε, εξήλθον του σπηλαίου δουξάζοντες των Κύριων και ευχαριστούντες την Κυρία Θεοτόκο, η οποία τους διαφύλαξε αβλαβείς εκ του καταφανούς τρομερού κινδύνου. Οι πατέρες τη μονή τη Μεγίστη της, της Λάβρα, η οποία βρίσκεται πέρα βέβαια από το σπίτι του Αγίου Θανασίου, και, και αυτοί κουνήθηκαν από το σεισμό, αφού στην ήλθαν από τον τρόμο, έστειλαν μερικού πατέρες με ζώα και ιερέα για να βοηθήσουν τους τυχόν διασωθέντε πατέρε, υποθέτοντε πω χωρί αμφιβολία θα είχαν καταπλακωθεί από τι πέτρε ή θα είχαν καταχωθεί μέσα στα κελιά του. Όταν όμως κατέβηκαν στο σπήλαιο, όχι μόνο τους βρήκαν σώους και υγιείς, αλλά και ψύχρεμους, προσπαθώντας να βγάλουν από τα χώματα τα καταχωθέντα πενιχρά σκεύη. Εθαύμασαν και δόξασαν την Παναγία για το παράδοξο και εξαίρετο θαύμα που τους έσωσε, ενώ αυτοί πήγαν με σκοπό να τους ενταφιάσουν, πιστεύοντας ότι θα ήταν νεκροί. Αφού προσκύνησαν τη Θεοτόκο, τη σκέπη και βασίλισσα του Αγιονίμου Όρους επέστρεψαν στη Λαύρα και ανήγγυλαν όλα όσα είδαν και εκήρυνταν τα θαυμάσια της Θεοτόκου σε όσους με τα και βλαβίας επικαλούνται το Πανάγιο όνομά τη. Κάποτε αρρώστησε ο Πνευματικό Παπαχαρίτων και βαδίζοντας προς τη Λαύρα είπε στους υποτακτικούς του «Να μην παρακαλέσετε το Θεό ποτέ να σας δώσει αρρώστιες, διότι μπορεί να μην υποφέρετε τον πόνο και να γογγίσετε. Όταν όμως έρθει αρρώστια και πόνος, να κάνετε υπομονή και να δοξάζετε τον Θεό. Ο μακαριστός γέρο Ιωακίμ, από τη βατοπαιδινή καλύβα της Αναλήψεως, που για ένα μικρό διάστημα έζησε με τους υποτακτικούς του Απαχαρίτο να έλεγε «Η ενθύμηση αυτού του ανθρώπου δηλαδή του Παπαχαρίτονα, με βάστηξε εδώ στο Άγιον Όρος. Ο ίδιος ο Γεροϊακήμ διηγήθηκε. Όταν πήγε να μείνει στη συνοδεία τους ο νεότερος αδελφός του Παπακοσμά, ο Δαμιανός, γιατί είπαμε στην αρχή Κοσμάς και Δαμιανός ήσαν αυτά αδελφοί, ο χαρισματικός Παπαχαρίτων ρώτησε και διορατικός βέβαια τον Παπακοσμά «Μπορείς να τον οικονομήσεις, τον αδελφό του δηλαδή, και να τον συντηρήσεις ή να τον στείλω κάπου αλλού, γιατί ο Θεός θα παραχωρήσει για κανόνα να γεροκομίσεις τον αδελφό σου». Ο παπακοσμάς δέχθηκε να μείνει και να του προσφέρει ό,τι χρειαστεί, στον πατέρα Δαμιανό δηλαδή. Πράγματι, επαληθεύτηκε η πρόρηση του παπαχαρίτωνα. Ο πατήρ Δαμιανός, όταν έκαρει μοναχός, έσπασε το χέρι του και ο μεγαλύτερος αδελφός του παπακοσμάς, τον υπηρετούσε γιατί ήταν ανίκανος πλέον για εργόχειρο. Ο Παπαχαρίτων εκοιμήθη στις 14 Αυγούστου του 1906 στα χέρια του υποτακτικού του Αθανασίου στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου του Αφωνίτου. Άφησε τον κόσμο αυτό έχοντας επίγνωση ότι θελίψεις χαρά και βάσανα εντάφθα τελευτώσιν μόνον δε τα καλά έργα εις τον αιώνα ζώσει. Πλούτος δόκαξα και αξιώματα προς τούτης ματαιώτης, αγάπη δε υπομονή, ταπείνωσης ο όντως μακαριώτης, όπως ο ίδιος είχε φιλοσοφήσει με τους στίχους του αυτούς που ο ίδιος είχε γράψει. Το πένθος για τη συνοδεία ήταν βαρύ. Πίστευαν όμως πως ο γέροντάς τους βρήκε παρησία στο Θεό. Και να η απόδειξη. Λίγο μετά την κοίμηση του γέροντα, ο μοναχός Αθανάσιος έπαθε βαριά δηλητηρίαση και κινδύνευε να πεθάνει. Τότε ο ρομόναχος Κοσμάς που ήταν διάδοχος του Παπαχαρίτωνα έτρεξε στον τάφο του γέροντα και με προσευχή ζήτησε τη βοήθειά του. Και ξαφνικά μέσα στη νύχτα ο τόπος έλαμψε και παρουσιάστηκε μορφή του Παπαχαρίτωνα που με ειλαρό τρόπο υπέδειξε στον Παπακοσμά τι πρέπει να κάνει. Εκείνος ακολούθησε τις οδηγίες του και ο Αθανάσιος θεραπεύτηκε προς δόξαν του Θεού που χαρετώνει τους πιστούς του. Ολόκληρη η ζωή του ήταν πλήρης με τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, πολυπήκυλα δε τα χαρίσματά του. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, ήδη φτάσαμε στο τέλο και τη σημερινή μα εκπομπή. Την παρουσίασε ο Βασίλειο Ταμπακόπουλο, τον ήχο ήταν, ο Άγγελο Παπά που τον ευχαριστούμε καθώ και εσάς που μα ακούσατε. Χαίρετε! Ορθοδοξία και βιωματικέ εμπειρίε. Στελέχη, απόφοιτοι και φίλη του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πυρεό επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.